Λοιπόν, η κυρία Μαρία Ζαζιά είναι μαζί μας. Κυρία μου, καλό μεσημέρι. Είναι δικηγόρος. Θα μας βοηθήσει για τις 120 δόσεις. Κύριε Πρόεδρε, ξεκινήσουμε με εσάς. Αρχικά έχετε αύριο. Ναι, ναι. Είναι το... Ειδικά γιατί για την Ελλάδα που στηρίχτηκε εκεί βασικά. Ο Έλληνας δεν φτώχεινε γιατί του κόψανε μόνο τη σύνταξη ή το μισθό. Φτώχεινε γιατί του εξευτέλισαν την αξία της ακίνητης περιουσίας. Το ανακάτεμα αυτό της τράπουλας, εμείς φοβόμαστε ότι θα φέρει περισσότερα βάρη σε αυτούς που ήδη έχουν τα πολλά βάρη. Και εκείνη το πρόβλημα όλο. Δικαστικά δεν βγάζει κανείς κάτι. Γιατί το Συμβούλιο Επικρατείας έχει πει ότι είχε απλή κατοχή ακίνητης. Κοιτάξτε, βγήκαν διαδικαστικά θέματα πρόσωπη περιουσία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα και το πρόβλημα είναι μόνο πολιτικά λύνεται. Μόνο πολιτικά. Να του ζητάς να σου δώσει αυτά τα χρήματα και να στα δίνει και κάθε χρόνο και πληστηριασμοί, οι μαζικοί πληστηριασμοί που έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση, δεν ξέρουμε αν θα γίνουν τελικά αυτός ο αριθμός. Είναι λίγο δύσκολο. Ωστόσο, κινούνται οι τράπεζες και τις κινούν τις διαδικασίες. Θα ρίξουν κι άλλο τις τιμές των ακινήτων. Αυτό δεν γνωρίζει κανείς. Στρέφεται στα νότια προάστια. Στρέφεται στις νησιωτικές περιοχές. Παρατηριστικές κατοικίες. Γιατί κοιτάξτε, η μόνη βιομηχανία που έχει μείνει όρθια σε αυτό το τόπο είναι τουριστική. Λοιπόν, τώρα η κυρία Ζαζιά εδώ μας έχει ετοιμάσει τι γίνεται με τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Πότε ξεκινάει. Χαρακτηριστικά και χρηστικά χρήσιμα πράγματα. Των 120 δόσεων. Των 120 δόσεων, χρήσιμα πράγματα που αφορούν όλους μας και όλους σας. Καλό μεσημέρι και σας. Καλό μεσημέρι. Για να το πούμε λίγο και πιο σωστά, είναι μέχρι 120 δόσεις. Δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικά 120. Δηλαδή, απλώς θα είναι ανάλογες με το εισόδημα. Το ταβάνι είναι 120. Ακριβώς, ακριβώς. Σωστά. Λοιπόν, η έναρξη πότε γίνεται, έτσι. Μέχρι 5 Φεβρουαρίου έχει υποθεί ότι θα ανοίξει ηλεκτρονική πλατφόρμα, γιατί γίνεται μόνο ηλεκτρονικά η αίτηση, θα γίνεται πλέον. Και φυσικά ήρθε η στιγμή των ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι δεν είχαν ενταχθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Ναι. Περιμέναμε όλο αυτό το διάστημα ότι θα ανοίξει η εφαρμογή και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και εμπόρους, οι οποίοι όμως δεν θα μπορούσαν να ενταχθούν. Το βλέπουμε και στην κάρτα. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι. Σωστά. Και μικρομεσαίοι. Είναι μέχρι οι οφειλές, οι οποίες είναι βεβαιωμένες μέχρι το 16, 31 12 16 συγκεκριμένα. Αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για να ενταχθείς θα πρέπει να έχεις υπορρύθμιση του 17. Που ξέρουμε πολύ, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο οι οφειλές και ότι είναι στα ύψη του 2017. Ενώ επίσης να τονίσουμε και ότι η αίτηση θα είναι και μέχρι το 2018, 31-12. Είναι μια ρύθμιση στην οποία περίμενε πάρα πολλοί κόσμος. Να δούμε τι επιτυχία θα έχει. Τα κριτήρια είδες πώς είναι. Και πόσοι θα μπορούν να ενταχθούν, γιατί αυτό είναι το βασικό. Ακριβώς. Κυρία Ζαζιά, κύριε Παραδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.